Μισθολογικά θύλωση και συρρήκνωση του δημόσιου τομέα προσπαθεί να κάνει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΔΔ Λάρισας Δημήτρης Παπαποστόλου. Η συγκυβέρνηση υλοποιεί με θρησκευτική ευλάβεια το σύνολο των αντιλαϊκών δεσμεύσεων. Με εργαλείο την αξιολόγηση, μεθοδεύουν τη μισθολογική καθήλωση και τη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Το καθεστώς της αδιοριστίας παγιώνεται και στη θέση της μόνιμης και σταθερής εργασίας μπαίνει κάθε μορφή ελαστικής σχέσης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει με δραματικό τρόπο. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ασφιχτιούν από την έλλειψη πόρου και προσωπικού και κάνουν τετάνιες προσπάθειες. Τα κενά στην εκπαίδευση είναι χιλιάδες, καθώς και οι αδιόριστοι και οι εκπαιδευτικοί. Και θύματα αυτής της πολιτικής είναι το ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο και η Ειδική Αγωγή. Το Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης καταραίει κάτω από την πίεση των οφειλών προς 60.000 συνταξιούχους που επιδιώκουν να πάρουν, που περιμένουν να πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ και σε 120.000 που περιμένουν να πάρουν την κύρια σύνταξη. Εμείς λοιπόν οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να αναποθέτουμε στις ελπίδες μας στην επικαλούμενη ανάπτυξη που υπόσχεται η κυβέρνηση. Μόνο με μαζικούς αγώνες, μόνο με, τη μαζική και με τον μαζικό και ενωτικό αγώνα μπορούμε να βάλουμε φραγμό στις αντιλαϊκές πολιτικές της συγκυβέρνησης και των δανειστών.